Οι Ρώσοι πιστεύουν ότι η Ουκρανική επίθεση στους πυλώνες της γέφυρας της Κρυμαίας πραγματοποιήθηκε με υποβρύχιο ρομπότ βρετανικής κατασκευής τύπου Ρέμους 600, το οποίο μπορεί να πλέει σε βάθη έως και 600 μέτρων, διευθύνεται με φορητό υπολογιστή και μπορεί να μεταφέρει επαρκή ποσότητα εκρηκτικών για να προκαλέσει σοβαρές ζημιές. Το κόστος αυτής της συσκευής αγγίζει το 1 εκατομμύριο δολάρια. Λόγω της ευκολίας χειρισμού του αυτό το ρομπότ από λάπτοπ και επειδή μπορεί να κατέβει σε μεγάλα βάθη, οι Ρώσοι πιστεύουν ότι αφέθηκε στη Μαύρη Θάλασσα από εμπορικό πλοίο ή καλύτερα από σκάφο που παρίστανε το εμπορικό πλοίο. Είναι επιχειρησιακά λειτουργικό για περίπου 70 ώρες με ταχύτητα 5 κόμβων. Η Μόσχα πιστεύει πως την επιχείρηση την οργάνωσε η Βρετανική MI6 και ας ανέλαβε δημοσίως την ευθύνη η Ουκρανική SBU. Όπω τονίζει Μόσχα, αυτή ήταν μία από τι παρενέργειε τη ήδη άκυρη συμφωνία για τα σιτηρά, ενώ τον ανοιχτό αυτοθαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο εκμεταλλευόταν συχνά το Κίεβο για να επιτίθεται στην πόλη τη Σεβαστούπολη και την ευρύτερη Κρυμαία. Με λίγα λόγια, ο διάδρομο για τα σιτηρά αποτελούσε ένα μέγιστο κενό ασφαλεία για το ρωσικό ναυτικό και τι ρωσικέ δυνάμει στην Κρυμαία.